το χέρι σου. Τόνισες, το έκανες. Μπορεί να διαφωνώ σε άλλα, αλλά εδώ είσαι μαγκάς. Για δεν τίγνε στη Ρωσία στην Δούμα. Коллеги, идет голосование. По закону, ответ Блинкину. Покажите, пожалуйста, результат. За 397, против нет, воздержавшихся нет. Коллеги, поздравляем. А господину госсекретарю Блинкину, это лучший ответ. Не надо нам навязывать чуждые ценности. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα από την πλευρά μου. Το αν θες να αλλάξεις φίλο εσύ, δικαίωμά σου αδερφέ, στα 18, 19, 20 και μετά, άλλαξε το. Αυτό δεν με ενοχλεί. Αλλά αυτό το πράγμα που γίνεται, δεν με ενοχλεί ως ορθόδοξος. Έχω μια άποψη, παιδιά. Δεν θα ξέρουμε γιατί λέμε. Άλλο η ορθόδοξη αντίληψη μου, ως πολιτικός αρχηγός όμως. Επειδή είναι δικαίωμά σου το κορμί σου. Θες να αλλάξεις φίλο, άλλαξε φίλο. Εδώ λοιπόν οι ίδιοι άνθρωποι που λένε ότι είναι δικαίωμά μου το κορμί μου και το κάνω ό,τι θέλω και το αλλάζω, οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιες κυβερνήσεις υποχρεώνουν στο κορμί του κάθε ανθρώπου να βάζει εμβόλιο με το ζόρι. Υποχρεωτικό, Μητσοτάκης και παρέα. Καταλάβατε που είναι αντίφαση. Καταλάβατε τι με ενοχλεί. Αυτά είναι που με ενοχλούν. Οι αμφισημίες τους κατά πώς βολεύει ερμηνεύουν το σώμα, το πνεύμα, τη σάρκα ή ερμηνεύουν όλα αυτά. Και επειδή είμαι ορθόδοξος, ναι, μερικά πράγματα με ενοχλούν. Και με ενοχλούν π.χ. το γεγονός ότι ενώ ήθελαν δικαιώματα οι ΛΟΑΤΚΙ και δικαιούνται δικαιώματα, αυτοπεριορίζονται μόνοι τους. Θεωρούν τον εαυτό τους μειονότητα. Μα δεν είναι μειονότητα. Και δεύτερο και κυριότερο, θέλουν δικαιώματα μεν. Αλλά θέλουν και στα σχολεία να διδάσκονται τα παιδιά μας το ότι αυτό που κάνουν αυτοί είναι το καταφύσιν. Γιατί, άλλο το δικαίωμά σου να επιλέγεις τρόπους και άλλο να μαθαίνεις το παιδάκι μου το 5χρονο, 6χρονο, 7χρονο ότι αυτό είναι φυσιολογικό και μπορεί να το κάνει και αυτός. Για ποιο λόγο. Βγήκαν οι straight να λένε, να κάνουν σεμινάρια αυτά τα παιδάκια να λένε ότι φυσιολογικό είναι να κάνεις αυτό. Είπαμε να λέμε φυσιολογικό είναι μόνο το άλλο. Αυτά είναι που με ενοχλούν. Και παραλαμβάνω και το τονίζω. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ο καθένας κάνει στο σώμα του ό,τι θέλει. Η επιλογή του καθενός είναι δική του, όμως υπάρχει ένα όμως. Έχω το δικαίωμα ως ορθόδοξος χριστιανός να έχω τις απόψεις μου. Δεν μπορείς να περιθωριοποιείς άνθρωπα γιατί η επιλογή του είναι ένα ομοφυλόφιλος. Ούτε το πέταξε το πλήθρο και το ξέρω. Επιλογή του είναι. Αλλά το να λες τώρα στον άλλον. Οι ίδιοι άνθρωποι που αγωνίζονται για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων, ότι το σώμα είναι δικό τους και το κάνουν ό,τι θέλουν και έχουν δίκιο, να μην υπερασπίζονται το σώμα των υπολείπων που δεν θέλουν υποχρεωτικό εμβολιασμό και να τους λένε ψέκια, ψόφο κτλ. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν πάτε το Βανάσι. Ρώτη πώς υπάρχει. Ο Θεός να ευγνωμονεί πράγμα, να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες και να ευγνωμονείται ένα πράγμα, ότι είστε Έλληνες. Έλληνες, όχι λαγιά μας.